Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, μια συνάντηση πρόκειται να αποβεί μοιραία για το φυγά Στράτο Ραζίνη. Ο άντρας, μετά την απόδραση από τη φυλακή, αν και καταζητούμενος, επιστρέφει στον Τύρναβο για να δει τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι μέρες κυλούν και ο Στράτος πηγαίνει στο νοκροταφείο όπου συναντάει τη Στάσα. Οι δύο πρώην εραστές έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά. Πολύ σύντομα τα πράγματα παρεκτρέπονται, καθώς στο σημείο εμφανίζεται και ο Ρήγας. Βλέποντας τον καταζητούμενο, αποφασίζει να τον εκδικηθεί για το φόνο του πατέρα του Νικόλα, αγνοώντας ότι στην πραγματικότητα είναι γιος του Ραζίνη. Παρά τις προσπάθειες της Στάσας να εμποδίσει το παιδί της να βάψει τα χέρια του με το αίμα του ίδιου του πατέρα, ο Ρήγας καταφέρνει και τραυματίζει θανάσιμα το Στράτο. Η ζωή του άντρα κρέμεται από μια κλωστή, καθώς τα τραύματά του από την επίθεση είναι σοβαρά. Μέσα στον πανικό της, η γυναίκα επιχειρεί να σώσει το γιο της, ζητώντας βοήθεια από το Στασινόπουλο που έχει γίνει ο φύλακας αγγελός της. Ο Κωστής φτάνει στο σημείο και προτείνει στο Ρήγα να ακολουθήσει το γράμμα του νόμου, ενώ υπόσχεται στη Στάσα ότι σκοπεύει να κάνει τα πάντα για να έχει ο γιος της ευνοϊκή μεταχείριση. Στη συνέχεια, ο Ρήγας συλλαμβάνεται και το νέο αιματηρό περιστατικό που χωρίζει ακόμη μια φορά τις δύο οικογένειες, γνίζεται γνωστό σε όλο τον Τύρναβο. Η Κυριακούλα, ο Γρηγόρης και η Αλεξάνδρα είναι σοκαρισμένοι με τη συμφορά που βρήκε το σπιτικό της, ενώ και η Ιουλία με τον Γεωργίκη μαθαίνουν όσα συνέβησαν και ανησυχούν για την τύχη του Ρήγα. Ο Κωστής από την πλευρά του επιχειρεί να προσανατολίσει τις αρχές σχετικά με την ηθική αλλά και την ποινική ευθύνη όσων συνέβησαν, κρατώντας το λόγο που έδωσε στη Στάσα να βοηθήσει το παιδί της. Συγχρόνως, η Κυριακούλα, συγκλονισμένη από τις τραγικές και αναπάντηχες εξελίξεις, προσπαθεί να βρει παρηγοριά στην αγκαλιά των παιδιών της και η ψυχή της ματώνει. Παράλληλα, η Στάσα και η Ιουλία, αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένεια, παραμένουν ενωμένες και αισιόδοξες ότι ο Ρήγας θα γλιτώσει το εκτελεστικό απόσπασμα.